Και έθετε το ζήτημα της Siemens και των γερμανικών επανορθώσεων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακαλυτό. Μακάρι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να είχαν την ίδια ευθυξία για να υπερασπιστούν με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Τώρα θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη περίπτωση. Επίσης, μην υποτιμούμε αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πώς θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για κόκκινες γραμμές, αν συνεχίσε να υπάρχει ο αρχικός στόχος τον οποίο είχε δεχτεί η προηγούμενη κυβέρνηση για 3% πρωτογενές πλεονάσμα φέτος και 4,5% την επόμενη χρονιά. Κυρία Φανταστείτε Σβηκού. Γιατί μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και σε τι ακόμα πιο επιθετική πολιτική λιτότητας θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η 11η Μαΐου ή ακόμα είναι ρεαλιστικό το να περιμένει η κυβέρνηση και ένα ενδεχόμενο έκτακτο Eurogroup ενδιάμεσα? Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθεί και αυτό ευελπιστούν και οι πολίτες μια συμφωνία όσο το δυνατόν πιο σύντομα, η οποία να αντιμετωπίζει βέβαια και το πρόβλημα της ρευστότητας και η οποία να είναι σεβαστή με τις πραγματικές μας δεσμεύσεις. 10 δεύτερα, κύριε Πλεύρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε.